Νίκο, φύγε. Λοιπόν, διάβασέ μας το ψήφισμα. Δηλαδή, άντε παρακάνω. Μπράβο, έτσι. Λίγο. Λίγο είναι, παιδιά, να ρηρεμήσουν. Το ψήφισμα επιδόθηκε από την Επιτροπή, από τη Συντονιστική Επιτροπή, παρελήφθη από τον πρόεδρο της Βουλής και αύριο θα επιδοθεί και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί δεν ήταν μέσα στα γραφεία τους. Λοιπόν, εμείς εκτελέσαμε αυτή την αποστολή. Μέχρι εδώ, έτσι δεν έχουμε άλλο πρόβλημα, έτσι θα έχουμε και συνέχεια βεβαίως επικοινωνία, θα συνεχίσουμε και σε άλλα επίπεδα πώς θα συντονίσουμε, έτσι υπάρχει στρατηγική, υπάρχει σχέδιο και θα έχουμε συνέχεια. Τώρα θα ήθελα να διαδηθούμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, άλλο να μείνουμε εδώ, επιδοθήκανε και θα έχουμε, θα ενημερωθείτε το καθένας από τα στοιχεία που έχει καταθέσει εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, όλους τους εκπροσώπους φορέων και συλλόγων που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτό το περιβόλι πραγματικά του, που ήταν υπέροχο. Ήταν όλη η παρουσία και η εμφάνιση και η εικόνα, ήταν άριστη και θαυμάσια. Ευχαριστούμε και πάλι τους επικεφαλίστες της ελληνικής αστυνομίας, τον διοικητή που πραγματικά μας παραχώρησαν αυτή την πολλή προστασία σε όλη την πορεία την ειρηνική και εσάς όλους που βρεθήκατε πραγματικά σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση. Το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας με όλους τους Ορθόδοξους φορείς και συλλόγους θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και θα συνεχίσουμε έτσι την στρατηγική και το σχέδιο για τη συνέχιση όλων αυτών, όπως είπαμε, όπως θα διαμορφωθεί, ανάλογα θα ενημερωθείτε και πώς θα ενεργήσουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή δύναμη. Συγγνώμη λίγο. Ορθόδοξια! Συγγνώμη λίγο. Ορθόδοξια! Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τον Πρόεδρο. Τον κύριο λοιπόν Μπακάλι, ο οποίος μας έδωσε μια επίσημη απάντηση. Εύχομαι πραγματικά, κύριε Μπακάλι, να ανταποκριθούν λοιπόν στο ψήφισμα και στο κάλεσμα που τους κάναμε στην κάρτα του πολίτη. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε ανθρώποι σόφρονες και είμαστε ανθρώποι σκεπτόμενοι πραγματικά, του Χριστού αυτοφορούμε λοιπόν συντεταγμένοι. Ευχόμαστε λοιπόν οι κυβερνώντες πραγματικά να το πάρουν θερμά φεστά, διότι κύριε Μπακάλι, θα πρέπει να πω ότι θα ξανάρθουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν πάλι την ελληνική αστυνομία που έδειξε την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό σε εμάς και εμείς λοιπόν τους επιστρέφουμε τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Για ερώτηση μόνο. Μαζί και περνάμε και τελειώνουμε. Και σαν πρώτα
κάποιος άρεσε.